καλησπέρα και από μένα. Που μπορεί να συνταχθεί στο όνομά μου και ο πόνος. Και όπως λέω, λοιπόν, εργάζομαι στην ΤΑΟΚ Πειραιά, σε μια περιφερειακή λοιπόν υπηρεσία της κυβέρνησης της Πορανικής. Το θέμα μου δεν είναι ακριβώς αποκλειστικά η νομοθεσία, όπως προέφερε ο πρόεδρος. Το θέλω είναι η νομοθεσία, η διαδικασία της αδειοδότησης και επίσημος έλεγχος. Η αλήθεια όμως είναι ότι όσο αυτά τα διοκτώνα δεν έχουμε τόσο που κάνει πολλή δουλειά στο Υπουργείο, όχι εμείς, εμείς είμαστε ένας απλός ηλεκτρικός μηχανισμός, στο Υπουργείο αυτό που νομοθετεί. Και όλα τα τελευταία λοιπόν, χρόνια όλη η βαρύτητα έχει πέσει στα φάρμακα. Στο φάρμακα όμως λοιπόν, κυρίως στα φλογιστικά προϊόντα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχουν μόνο αυτά, που δεν τα διοκτώνα που αφορούν όλους μας και κυρίως εσάς. Πάνω από τα τελευταία χρόνια με κινητήριο δύναμη την προσταμένη του κλίματος διοκτώνα του Γιάννη Κιβάτη έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά. Απέτυχε όμως λοιπόν να γίνει και άλλη πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα πω λοιπόν αρχικά αυτά που θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά εμάς. Και βεβαίως θέλουμε και εσάς που είστε οι εφαρμοστές όλων αυτών των νομοθεσιών ως βοηθούς και αραγούς μας. Αυτά λοιπόν είναι ότι αρχικά πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσουμε τους ελέγχους μας, γιατί όντως δεν υπάρχει κάποιο κριτικό πλαίσιο αυτών. Είναι πολύ δυνατές η βοήθεια. Επίσης, δεν υπάρχει καμιά κριτική ρύθμιση όσον αφορά τα κενά συσκευασίας και τα απόλυτα. Σε αντίθεση με τα φάρμακα, που επίσης είναι επιβλημένη η τήρηση νομοθεσίας που υπάρχει από τους παραγωγούς. Μια σκέψη δικιά μου, την οποία έχω μοιραστεί και με την κυρία Πάτη, είναι ενδεχομένως γιατί και όχι η ηλεκτρονική καταγραφή των βιοκτώνων. Γίνεται στα φυτοφάρμακα. Ο σκοπός της είναι η αγορά τους από αυτούς που πρέπει να τα αγοράσουν και οποιοδήποτε. Γιατί βλέπουν μια αθρώα αγορά και χρήση βιοκτώνων από όλους. Μη γνώστες, αλλά και γνώστες βεβαίως. Και τέλος, γιατί να μην χωρίσουμε τα βιοκτώνα σε επαγγελματικής και ερευνητικής χρήσης. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συζητηθούν σε μια συνάντηση του Υπουργείου και όλων εσάς. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα να πω ότι οι υπηρεσίες απεντόμησης και μεκτονίας θεωρώ ότι μας αφορούν όλους. Είτε λοιπόν ως ιδιώτες, είτε ως εταιρείες που παρέχουν τέτοια υπηρεσία. Σε κατοικίες, σε χώρους παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκησης, πώληση τροφίμων, σε επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και σε χώρους όπου επαγγελματικά άλλοι ιδιώτες παρέχουν υπηρεσίες στέγασης και σύντησης. Όσον αφορά λοιπόν τα τρόφιμα, και τα πρώτα είναι ακόμα πιο σημαντικά, γιατί είναι υποχρέωση αυτών των εταιριών τροφίμων να παρέχουν λοιπόν ασφαλή τρόφιμα στους καταναλωτές. Και αυτό βέβαια είναι και μια βασική νομοθετική απέτηση με βάση τον μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου 78, που έχει σωματωθεί σε πολλές φάσεις της εθνικής νομοθεσίας, όπως είναι ο κώδικας τροφίμων και φαγητών ή η οικία 15523. Και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορούν αυτά να εφαρμοστούν περιγράφονται αρχικά από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852 του 2004, που αφορά τα θετικής προελεύσεως τρόφιμα, το 53 και το 54 που αφορά τα ζωικής προελεύσεως. Επίσης, έχουμε τις αρχές HACCP, που όλες τις υπηρεσίες τροφίμων οφείλουν να τηρήσουν. Αλλά πολύ πριν από την τήρηση των αρχών HACCP, έχουμε τα προβλεπόμενα, τις απαραίτητες μόνο έτσι κι αλλιώς διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, μέσα στις οποίες η εφαρμογή λοιπόν διαδικασιών απεντόμενης και μεκτονίας είναι βασικό προαπαιτούμενο για να αποφύγουμε λοιπόν χημικούς, φυσικούς αλλά και μικροβιολογικούς κινδύνους που συγκρίνονται λοιπόν άμεσα με τις αυτές τις δραστηριότητες της απεντόμενης και της μεκτονίας. Γιατί ακόμα και οι χημικοί έχουν κάποια λοιπόν σύνδεση, μιας και μπορούμε να πούμε υπολείμματα εντομοκτώνων ή τροφικοκτώνων στα τρόφιμά μας. Θεωρώ πως η λύση των προβλημάτων πρέπει να βασιστεί στο τρίπτυχο εντοπίζουμε το πρόβλημα, αξιολογούμε το μέγεθός του, μελετούμε και εφαρμόζουμε στη συνέχεια τα διαθέσιμα μέτρα. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχουν μόνο τα βιοκτώνα. Ίσως σε ανάλογες παρουσιάσεις που κάνουμε στα φυτοφάρμακα, λέμε λοιπόν στους παραγωγούς, τουλάχιστον εκεί που είναι το ακροατήριό μας,
ότι ναι, με προτιμούν τη χημική καταπολέμηση γιατί είναι πιο εύκολη, πιο γρήγορα αποτελέσματα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολική λοιπόν αντιμετώπιση του προβλήματος, συνδυάζοντας όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, είναι λεγόμενη ολοκληρωμένη διαχείριση, IPM, Integrated Pest Management. Αυτό λοιπόν πρέπει να εφαρμόσουμε λοιπόν και εμείς, ως πρωτογονές, για να έχουμε λοιπόν δημιουργική δυνατή επιβάρυνση στον χρήστη, στο περιβάλλον αλλά και στους συμβιώτες της εργασίας, ταυτόχρονα την αποτελεσματική εφαρμογή. Αλλά ας περάσουμε λοιπόν σε ένα από τα βασικά λοιπόν αντικείμενα της παρουσίασης δικής μου, που είναι οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας και των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης διωκτών σχηματισμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τοπικών συγκρατημένων σπόρους. Πλέον, εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, ισχύει από το 2015 η Οικία 323, την οποία λοιπόν καλείται πλέον να εφαρμόσει η περιφέρεια, η κάθε περιφέρεια, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ΙΔΑΟΚ, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε έναν βαθμό συνεχοηθούμενος από τα κέντρα της υπηρέτησης υπολοιπών και συγκεκριμένα αυτά που λειτουργούν ως και ενιαία κέντρα της υπηρέτησης. Σε αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες, αναπτύχετε λοιπόν εσείς για θέματα που αφορούν την ίδρυση, την ανανέωση ή τροποποίηση λοιπόν της άδειας λειτουργίας. Για να δούμε λοιπόν τα απαραίτητα έντυπα, έγγραφα, που χρειάζονται προκειμένου να έχουμε ίδρυση. Αρχικά λοιπόν, υπεύθυνη δήλωση. Γνωστοποίηση τη ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε, τη ίδρυση δηλαδή, η οποία απαραίτητα πρέπει λοιπόν να συνοδεύεται από ένα έντυπο του μέρους του παραδείγματος. Θα δούμε στη συνέχεια ανέφερε κάποια από τα έντυπα. Το οποίο λοιπόν μέρος Β περιγράφει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας. Πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να τις παραβλέπουμε, γιατί μπορείς να έχουν στο γραφείο αιτήσεις χωρίς λοιπόν αυτό το έντυπο ή χωρίς να είναι επιλεγμένα τα σημεία που παίρνει στη συνέχεια που είναι πολύ πολύ σημαντικά. Και κάνοντάς τα, λαμβάνουν την ευθύνη ότι τηρούνται και υπάρχουν αυτά τις προϋποθέσεις. Και βέβαια λοιπόν ένα παράβολο 330 ευρώ, γυρωμένο μέσω του TaxisNet, για τη διευκόλυνσή σας, ο κωδικός είναι 2029. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε να κάνουμε με φυσικά πρόσωπα, που είναι μια κατηγορία των ενδιαφερομένων, τότε λοιπόν η αίτηση που μορφώνονται από όλοι που παραπέτυχαν προηγουμένως, συνδέεται από ένα αυτοδίγραφο ταυτότητος ή άλλο πρακτικό έντυπο, όπως είναι η δουλειά υγείας, οδήγησης, άδεια ή διαβατήριο, όταν έχουμε ολοταπούς άδεια παραμονής ή στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με κάποιον ομογενή, ταυτότητα ομογενούς. Από την άλλη μεριά, όταν έχουμε να κάνουμε με εταιρείες, ότι λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πιστοποιητικό περί μη λύσης ή περί μη πτώχευσης της εταιρείας, συνοδευόμενο από μια βεβαίωση για το ποιος είναι ο νόμος πρόσωπός της. Και τέλος, θέλουμε λοιπόν από εσάς να προσυμπληρώσετε στα στοιχεία που σας αφορούν την δήλωση, την υποδήλωση υποβολής νοσοποίησης, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται σε εσάς και για την ισχύ άδειας ίδρυσης. Όσον αφορά την υπηρεσία μας, την κάθε υποβλάω, αφού λάβει λοιπόν στα χέρια της τον πλήρη υποφάκελο των εγγράφων, τότε λοιπόν είναι υποχρεωμένη μέσα στις 24 ώρες το πολύ να προωθήσει λοιπόν ένα λειτουργικό αρχείο στο ΙΠΑΤ, όπου στη συνέχεια του λοιπόν αυτό αναρτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όλες τις πληροφορίες που αφορούν την καινούργια ιδρυτική εταιρεία. Ας περάσουμε λοιπόν στα έντυπα. Αυτό λοιπόν είναι το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης ίδρυσης για παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα πεδία που αφορούν το φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του νομικού προσώπου και επίσης λοιπόν τις περίπτωσεις που έχουμε θέλω να αξιοδοτήσουμε κάποιο τρίτο λοιπόν άτομο για να ολοκληρώσει την διαδικασία. Συγκρότητα τα στοιχεία σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτή είναι η τελευταία υποσχελίδα της υπεύθυνης δήλωσης, όπου εδώ πέρα συμπληρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης, η υπονομία της, ο σκοπός της και στοιχεία λοιπόν όσο αφορά την έδρα της, στοιχεία επικοινωνίας, το άθλημά της και βεβαίως λοιπόν η επιστημονική υπεύθυνη, οι ειδικότητες τους και τα μονοπόλεμά τους. Προσοχή λοιπόν, αυτή η αίτηση έχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, άρα λοιπόν με δόλο συγκύρωση παιδών στοιχείων εκπέφτουν κάποιες ποινικές κληρώσεις. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε το έντυπο του μέρους Β.
όπως σας είπα στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύει την προηγούμενη υπονέτηση. Εδώ λοιπόν παρουσιάζονται σε ένα βαθμό αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να πάρει αυτή την άδεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι βεβαίως είναι ο σκοπός της ίδρυσης για την τόμηση λοιπόν μεταπολίτευση των μεταδοτικών σε κατοικημένους χώρους, ότι βεβαιώθηκε την πρώτη το παράβολο. Βεβαιώθηκε λοιπόν το αντικείμενο της ανασχόλησής μας στη ΔΟΗ, ότι η επιχείρησή μας τηρεί όλα τα προβλεπόμενα για την προστασία των χρηστών των βιοκτώνων, ότι κατέχει κάποιο καταστατικό ή τροποποίηση αυτού. Ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος επιστήμονας, ποια είναι τα πτυχία, ποιες λοιπόν είναι οι αρμοδιότητές του και όρες αποσχόλησης και κάποια άλλα στοιχεία. Τέλος, εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν για την βεβαίωση υποβολής νοσηλοποίησης. Ουσιαστικά εδώ είναι αυτή η βεβαίωση που αφού ολοκληρώνει η δικασία σας αποστέλλεται και έχει τη μορφή λοιπόν άδειας ίδρυσης. Ανανέωση. Επίσης λοιπόν η διαδικασία που απαραίτητη πολλές φορές γίνεται λίγο πριν λήξει η πενταετία από την αρχική γνωστοποίηση και όχι πολύ πριν, όπως πολλές φορές έχω στο γραφείο 3, 4, 5 μήνες πριν και κάνω τέτοιες εξελίξεις, δεν μπορούμε να τις δεχτούμε, δεν έχει νόημα. Μια εβδομάδα, λίγες μέρες είναι αρκετές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε πάλι μια αίτηση υποβολής γνωστοποίησης, ανανέωση για παράδειγμα της επιχείρησης, συν την κατάθεση της αντίστοιχης βεβαίωσης και βεβαίως, χωρίς παράπονο δεν γίνει τίποτα, 175 ευρώ τη φορά, το μισό από το προηγούμενο, με κωδικό 2030. Άλλη άμεσα περίπτωση είναι η αντίληψη της τροποποίησης της υπάρχουσας άδειας. Πολύ πριν λήξει αυτήν, και οπότε αυτό είναι ανάγκη. Αφορά κάθε είδους και το προγραμμίζουμε κάθε είδους λοιπόν αλλαγή στοιχείων. Βεβαίως, υποχρεούστε να κάνετε αυτήν την τροποποίηση όταν αλλάζετε ή προστίθετε στην εταιρεία σας ένας υποστηρικός υπεύθυνος, αλλά τροποποίηση σημαίνει που να αλλάζω την επωνυμία μου, αλλάζω λοιπόν τη διεύθυνσή μου, αλλάζω ακόμα τα στοιχεία επικοινωνίας. Τηλέφωνα, email, οτιδήποτε. Επίσης λοιπόν, άμεσα με κάθε φορά θα γίνει αυτή η αλλαγή και δυστυχώς και σε την περίπτωση χρειαζόμαστε ένα παράβολο των 185 ευρώ. Με το ίδιο κωδικό που το προηγούμενο. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος αναποχωρήσουν όλοι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι από την εταιρεία μας. Πρέπει λοιπόν να περάσει ένα χρονικό διάστημα από το πολύ 15 ημερών από την αποχώρηση του τελευταίου επιστημονικού υπευθύνου για να μπορέσουμε λοιπόν να προσθέσουμε λοιπόν ένα καινούριο. Αυτό είναι το όριό μας. Μέχρι από πολύ 15 μέρες. Διαφορετικά, ένα περίπτωτο χρονικό διάστημα από 15 ημερών η εταιρεία οφείλει λοιπόν να υποβάλει από την αρχή έτσι γνωστοποίησης ίδρυσης αυτή τη φορά, που έχει τροποποιήσει, έχει χάσει την προηγούμενη άδειά της, πρέπει να βγει λοιπόν καινούρια, μιας και η υπηρεσία, η αρμόδια, η ΔΟΟΚ δηλαδή, είναι υποχρεωμένη να συμπληρώσει μια ειδική πράξη πάυσης λειτουργίας, η οποία κοινοποιείται στο ΙΠΑΤ και έτσι λοιπόν διαγράφεται από τη λίστα η συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα προσοχή λοιπόν στις αλλαγές που κάνουμε στους υποστηρικτικούς υπευθύνους, κυρίως όταν φεύγουν όλοι. Μας έχει γίνει δηλαδή πολλές φορές αυτό το πρόβλημα και αυτό το επισημαίνω. Υποστηρικτικός υπεύθυνος, νομίζω είναι η καρδιά κάθε εταιρείας αποδόμωσης, η κινητήριος δύναμη, αυτός που λαμβάνει δυστυχώς όλες τις ευθύνες και γι' αυτό λοιπόν η επιχείρηση λοιπόν πρέπει και μόνο τότε να πραγματοποιεί λοιπόν αποδόμωσης, παρουσία λοιπόν του υποστηρικτικού υπευθύνου. Που έχει συμπεριληφθεί στην υποδήλωση ή προσθεθεί στη συνέχεια σε κάποια συμπληρωματική. Αυτός λοιπόν πρέπει να έχει κάποια προσόντα, κάποια πτυχία λοιπόν. Το πτυχίο του λοιπόν είναι γεωπόνος, χημικός, χημικός, μηχανικός, όπως γνωρίζετε, κτηνίατρος, ιατρός, φαρμακοποιός, όλα ΑΕΗ, αλλά και μερικές τέτοιες περιπτώσεις ΠΟΝΤΕΗ, όπως είναι των θερμοκηπιακών καλλιεργειών καθοκομείας, ή του τμήματος δημόσιας υγιεινής, της Σχολής Πραγμάτων Υγείας. Όλα αυτά, είτε λοιπόν ελληνικά, είτε λοιπόν χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ακόμα και αναγνωρισμένα πτυχία αντίστοιχων υποδήτων μη κρατών μελών. Αρμοδιότητες. Ο υποστηρικτικός υπεύθυνος λοιπόν αναλαμβάνει και την ευθύνη της προβληματικής και ακίνδυνης, επισημαίνοντα λοιπόν, εφαρμογής των βιοκτώνων. Καθώς λοιπόν και της σύνταξης,
έκτησης αξιολόγησης μη χημικών βαθών. Και βεβαίως, ενημέρωσης όλων των περιοίκων, όλων των ενδιαφερομένων λοιπόν, κατά περίπτωση λοιπόν για τα μέτρα που εφαρμόζονται ως διευθύνση πυροκτώνων σκευασμών. Ανάξεις υποχρεώσεις του λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να έχει άλλη αποσχόληση που να απαιτεί από το πρόσωπο παρουσία. Με εξαίρεση λοιπόν, παρακάτω. Πρόσφατα λοιπόν, με το άρθρο 44 λοιπόν του 4235, αλλάχθηκε, προποιήθηκε λοιπόν το άρθρο 35 του 4036, του νόμου που αφορά όλα τα φυτοφάρμακα, και έχει λοιπόν απορριφθεί η λειτουργική εκτός λοιπόν, η αποκλειστική χρήση λοιπόν υπευθύνου επιστήμονα εμπορία ιατρικών φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Ότι οι ασκούς στο πάγκο του επενδυτή μπορούν να συνειδητοποιηθούν και με την εμπορία ιατρικών φαρμάκων. Το αντίστροφο. Δηλαδή κάποιος που έχει κατάσταση με ιατρικών φαρμάκων μπορεί να συνειδητοποιηθεί παράλληλα και εμπορία. Πολύ σημαντικό, συμβαίνει δυστυχώς πολλές φορές, η ενέργεια έναρξης δεν δανείζεται, δεν παραχωρείται, έχει ευθύνες τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνουμε. Δεν σημαίνει υπογράφω πιστοποιητικά βεβαιώσεις των ειδών. Ο πιστοποιητικός υπεύθυνος επίσης έχει μια ακόμη υποχρέωση. Να ενημερώνει την υπηρεσία μας, τη ΛΑΟΠ δηλαδή πλέον, ότι αποχώρησε από την εταιρεία. Είναι μια απλή τεσούλα. Ώστε να αναβάλει λοιπόν γνώση και ο επίσημος λοιπόν ελεγχτικός φορέας αυτής της διαδικασίας της πράξης. Η ΚΙΑ όμως, πέρα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να φοιτηθούν και να πράξουν εντόμωση ή γενοκτονία σε διάφορους χώρους, δίνει και ακόμη μια λοιπόν δυνατότητα. Δυνατότητα λοιπόν σε κάποιον δημόσιο φορέα να πραγματοποιήσει λοιπόν ένα συνεργείο του, απεντομώσεις ή γενοκτονίες, αποκλειστικά και μόνο στους χώρους αυτού του φορέα του δημοσίου. Απαιτείται απλά μόνο μία λοιπόν αίτηση στην ΔΑΟΚ, στην υπηρεσία, μαζί συνοδευόμενη από απόφαση του αρμόδιου λοιπόν οργάνωση διοίκηση του δημόσιου φορέα, που θα αναφέρει λοιπόν ότι αναθέτει τη διαδικασία τη απεντόμωση των απεντομώσεων, αποκλειστικά και μόνο βεβαίω στου χώρου ευθύνη του δημόσιου του φορέα, σε κάποιον μόνιμο ή μόνιμο ή αλλιώ λοιπόν υπαλλήλου. Κατάλληλου λοιπόν ανάμεσα στα πτυχία που έχατε αυτό με τα πτυχία που αναφέραμε προηγουμένω. Προσοχή λοιπόν. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο και πολύ καλά εκπαιδευμένο συνεργείο. Πάνονται λοιπόν την παρουσία του υπευθυνού επιστήμονα από την αρχή ή στο τέλος της διαδικασίας. Αν πείτε τώρα, πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό εμείς, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά. Ούτε κρίση ακόμα που τον τρόπο να το ελέγξουμε, να το βρούμε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Κάτι εδώ που θα ανακαλύψουμε. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα φάρμακα. Όταν λέμε κατάλληλα φάρμακα, είναι εγκεκριμένα, ειδικά στη φύση. Υπάρχει, αν ξέρω αν το γνωρίζετε, προφανώς το γνωρίζετε, μια ηλεκτρονική μηχανή λοιπόν αναζήτηση τέτοιων φαρμάκων στο ΙΠΑΤ. Μπορείτε να τρέξετε λοιπόν και να δείτε λοιπόν το κατάλληλο λοιπόν σκεύασμα ανάλογα με τον στόχο που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Και βεβαίως να μην έχει λήξει και να τηρούνται πολύ καλά οι οδηγίες σε πλαδικά, θα λέτε, οι οδηγίες σε ετικέτα. Έλεγχο. Το βαρύ φορτίο των ελέγχων τον έχουν ιδάω δυστυχώς. Και όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, κάποιες οδηγίες για το τι, πώς πρέπει να ελέγχουμε. Γι' αυτό λοιπόν, μάλλον πριν από αυτό, οι έλεγχοι δεν αφορούν. Αφορούν με βάση την νομοθεσία των 3.2.15 δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 20% των εταιριών που έχουν υποβάλει αυτή την γνωστοποίηση, όσον αφορά να εξυπηρετηθούν βασικά αν έχουν όλα τα αντιπολιτικά που υπεύθυνα δηλώσαν ότι τα κατέχουν. Βέβαια, πέρα από αυτούς τους υποχρεωτικούς ελέγχους, γίνονται έκτακτοι έλεγχοι και διερευνούνται και καταγγελίες. Και ενώ δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πρόγραμμα αντίστοιχων ελέγχων, όπως γίνεται στα καταστήματα εμπορίας ιατρικών φαρμάκων, υπάρχει κάθε χρόνο δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από το ΙΠΑΤ για εμάς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στα διοκτώνα. Υπάρχουν όμως σοβαρές σκέψεις μετά από την κοινωνική επιπάθεια να γίνει αυτό και στα διοκτώνα. Και στην εταιρεία των διοκτώνων. Έτσι λοιπόν, προκειμένου εμείς, σαν υπηρεσία, να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το δικό μας έργο, καθίσαμε λοιπόν και συντάξαμε ένα τέτοιο έντυπο που θα αποτελέσει ένα μπούσουλα για να
διευκολυνθούμε εμείς και εσείς. Έτσι λοιπόν αυτό το έντυπο, αυτό που σας παρουσιάζω εδώ πέρα, σε αυτό λοιπόν συμπληρώνεται τα στοιχεία της εταιρείας που θα ελεγχθεί, πότε θα γίνει ο έλεγχος, ποια είναι η κριτική που είχαν οι υπάλληλοι που ήρθαν και ελέγξανε, μετά από προτολή του διευθυντή μας, και τι έλεγχος ήταν αυτός, είναι έλεγχος τακτικός, είναι έλεγχος έκτακτος, ή τον πήγα διερεύνηση καταγγελίας. Στην πρώτη φάση αυτό που ελέγχεται είναι η νοημότητα της εταιρείας. Δηλαδή, πραγματοποιεί εφεδομώσεις, έχει άδεια, έχει υπεύθυνο επιστήμονα. Και εγώ πολλές φορές βάζω και το τελευταίο, αν υπισθώνεται κατοχή και κυρίως εμπορία FPP των φαρμάκων και ιδιοκτών. Πολλές φορές εταιρείες, ίσως μικρές, ίσως μεγάλες, δεν ξέρω, αλλά έχει τύχει σε μένα κάποιες φορές, οι ίδιες να πουλάνε και φάρμακα. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται αν δεν έχει το κατάλληλο λοιπόν άδεια. Οπότε λοιπόν ελέγχεται και αυτό. Τώρα, το δεύτερο μέρος του εντύπου περιλαμβάνει τον τρόπο των διοικητικών εγγράφων. Όπως στην αρχή. Δηλαδή, υπάρχουν βεβαιώσεις ένταξης λειτουργίας, η τροποποίηση ανανέωσης, καταστατικό, ένταξη με την εφορία, ταυτότητα νομίμου προσώπου και του επιστημονικού υπευθύνου. Έχει τυχείο, ποιο είναι το τυχείο που δηλώνει υπεύθυνο ότι έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος. Πολύ σημαντικά, η κάρτα αναγγελίας και η μισθολογική κατάσταση. Που έχουν συνέχεια την τυχή και πόση. Και βεβαίως λοιπόν το επιστημονικό, η κατέτα, η βεβαίωση απεντομώσεις και τα αρχεία εφαρμογής. Όσον αφορά το καταστατικό, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεται λοιπόν στο σκοπό τη σύσταση τη εταιρεία ότι ανάμεσα στου σκοπού τη είναι και η καταπολέμηση εντόμων κρατικών σε κατοικημένου χώρου. Κάθε ένα άλλο ισχύει και για τη βεβαίωση από την εφορία περί έναρξη. Το πτυχίο. Κατά αναγγελία και μεσολογική κατάσταση, τα ζητούμε λοιπόν υποχρεωτικά για να διαπιστωθεί λοιπόν αν η αποσχόληση του επιστημονικού υπευθύνου είναι πλήρη. Δεν σα κρύβω ότι πολλέ φορέ πηγαίνουμε σε εταιρείε, δούμε τα έγγραφα αυτά και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο υπάλληλο λοιπόν ήταν μερική αποσχόληση. Λίγε ώρε την ημέρα, με πολύ λίγο χαμηλό λοιπόν, πάνω με το μισθό που δεν δικαιολογεί λοιπόν τόσο πολύ η αποσχόληση. Τέλο πάντων, εγώ για να αποφύγω προσωπικά τέτοιε λοιπόν εκπλήξει, ζητώ από τι εταιρείε που καθιστούν αιτήσει ίδρυση να αποστομίσουν λοιπόν, παρόλο που δεν το γράφει νομοθεσία από την αρχή, και αυτά τα δύο έγγραφα. Ώστε λοιπόν να μην βρίσκονται και οι άνθρωποι που εκπλήξουν αργότερα. Τώρα, βεβαίωση εκτέλεση λοιπόν απαιτώμενη συμμετοχονία. Σημαντικό λοιπόν έντυπο που δίνεται σε όλε τι κάθε φορά που αποκτηρείται λοιπόν τέτοια λοιπόν εργασία. Δεν υπάρχει επίσημη οδηγία ή επίσημο πρότυπο. Δυστυχώς. Σκοπός του όμως είναι να ενημερώνει για την εφαρμογή των διοκτών σκευασμάτων και για τα μέτρα προστασίας που κατά περίπτωση μπορούμε να πάρουμε. Γι' αυτό λοιπόν, καλό θα ήταν να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν σχέση με την ημερομηνία εφαρμογής, το εμπορικό του σκευάσματος, τη δραστική βεβαίως ουσία, την αριθμό έγκρισης του σκευάσματος, το στόχο, τη δόση, το χώρο που έγινε εφαρμογή, αλλά κυρίως με τις πόρτες βοήθειας και τα δίλωτα. Πολυμένη ιστορία εδώ πέρα. Παλιότερα λοιπόν, πάρα πολλές φορές, συχνό φαινόμενο, τώρα από τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, είναι λοιπόν οι αστοχίες των εταιριών που όταν εκδίδανε τέτοια πιστοποιητικά, όσο με τα δίλωτα. Μπαίνανε λοιπόν αντίδοτα, λαθεμένα. Όλοι γνωρίζετε λοιπόν ότι κυρίως ο δάστηκε στις ουσίες διοκτών είναι πυρηθροειδή. Σε καμία περίπτωση λοιπόν τα πυρηθροειδή δεν έχουν αντίδοτο ατροπίνη. Πολλές φορές την έχω συναντήσει εγώ προσωπικά σε εταιρείες λοιπόν που δίνουν τέτοια πυρηθροειδικά. Όχι μόνο υπάρχει ένα τυπογραφικό έργο είναι λάθος, αλλά θέτει λοιπόν σε σημαντικό υποκείμενο την υγεία του ανθρώπου που θα πάει να πάρει ατροπίνη σε περίπτωση που βρεθεί σε την ανάγκη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε λοιπόν έκθεση λοιπόν σε κίνδυνο, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τέλος καλύτερα, επιφέρει λοιπόν σημαντικές λοιπόν κυρώσεις όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Επίσης λοιπόν, η έκθεση της βεβαίωσης απεντόμωσης μειοκτονίας, όπως και του δελτίου παραφής υπηρεσιών, και εμάς δεν μας αφορά, γιατί δεν είμαστε οι εμπορίοι, ασχολούμαστε με τα οικονομικά, πρέπει να γίνεται το φυσικό νομικό πρόσωπο που νομοποιείται να διαπράξει αυτή την πράξη, να κάνει την απεντόμωση μειοκτονία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι στην περίπτωση των φασίλειων των εταιριών, λοιπόν και των χρήστων,
Για μένα θα καλύτερο να έβαζε την βεβαίωση ο εκτελών την εργασία αυτή εταιρεία απεντόμωσης και να έγραφε λοιπόν για λογαριασμό της εταιρείας Facility. Και όχι λοιπόν σε ένα πολύ μικρό κομματάκι κάτω-κάτω στη γωνία μια υπογραφούρα μια σφραγίδα ενός γεωμπόνου. Δεν ξέρω αν είναι και παρόλογος. Που μας βάζει λοιπόν στη δικασία να αρχίσουμε να ψάχνουμε αν η εταιρεία έχει ειδικάσει πολιτικά από το συγκεκριμένο γεωμπόνο, αν ήταν παρόλογος και οτιδήποτε λοιπόν άλλο. Είναι λοιπόν μια πρόταση λοιπόν, αν και η συγκεκριμένη λοιπόν απάντηση ήταν αφήσιμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είστε τώρα. Γιατί όχι, είναι θέμα ότι για να μην σα βάλει σε δουλειά ή είναι θέμα ουσία και νομοθεσία. Θέλω να σταθώ. Η νομοθεσία δεν λέγεται. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Απλά λοιπόν υπάρχει μια απάντηση σε ένα ερώτημα επίσημο λοιπόν του ΙΠΑΤ που λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Ότι η έκδοση τη ευρέω επενδόμω πρέπει να γίνεται από αυτόν που την εκτελεί. Έτσι λοιπόν θεωρώ εγώ, στα συνέχεια αυτό, θα ήταν καλύτερο να υπάρχει το όνομα της εταιρείας, του φυσικού προσώπου, του γεωπόνου, του χημικού που κάνει αυτή τη δουλειά και αφού θέλει λοιπόν να φαίνεται και η facility, ας φαίνεται λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ότι ο εργασμό της εκτελείται αυτή η εργασία. Είναι πολύ πιο για μένα πιο σωστό. Η δουλειά, το ίδιο πράγμα είναι για μας. Δεν είναι θέμα λοιπόν να αποφύγουμε κάτι. Ή συναντήσω ότι είναι πιο ξεκάθαρο το πράγμα έτσι. Αν υπάρχει πάρα στατικό, κάποια απόδειξη, κάποια επιμονή για το καλύτερο. Μα και αυτά άρεστα σε μια αναβιώση μια facility με την προοπτική του γεωπόνου, δεν θα μείνουμε πάλι πώς υπάρχει προοπτική του γεωπόνου. Θα πρέπει να δούμε, υπάρχει σημαντικό συμφωνητικό, είναι νόμιμο, υπάρχουν παραστατικά και πού έχουν κοπεί αυτά. Δηλαδή, κοπήκανε στο facility ή απευθεία στην πολυκατοικία για παράδειγμα. Απλά για να πιστοποιηθεί και καλά, αν έχει, υπάρχει μια συνέχεια τη διαδικασία. Αλλά σα λέω σαν να μπλέκεται η υπηρεσία με κάποια θέματα φορολογικά σε πάνω το πολιτικό παραστατικό. Που ίσως δεν είναι τόσο πολύ κατανοητά σε εμάς. Σωστά να ασχολούμαστε. Δεν ξέρω. Αλλά είναι όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μας έχει προσχολήσει πάρα πολλέ φορές στην υπηρεσία. Ενδεχόμαστε τηλεφωνήματα, παράπονα, καταγγελίες αποκλειστικά μόνο για αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν θεωρώ πως θα ήταν καλό να το αναφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την επεντόμωση και γειτονία σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά στους οποίους μέσα παρέμβουν τις υπηρεσίες σύντησης και στέγασης, και εκεί λοιπόν. Παρόλο που είναι ειδικό ο χώρο, δεν μπορεί λοιπόν ο ιδιώτη να αρχίσει να ψεκάζει μόνο του και να πηγαίνουν να κινούνται εκεί πέρα οι πολίτε, για παράδειγμα, σε κάποια καταλήμματα τουριστικά. Και εκεί λοιπόν η επεντόμωση πρέπει να γίνεται μόνο και αποκλειστικά από τι εταιρείε, από τα θεστικά πρόσωπα που έχουν αδειοδοτηθεί για αυτή τη δουλειά. Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να περιλαμβάνει αρχή λειτουργία τη επεντόμωση, μετά στο 852. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα λοιπόν σημεία που καλό είναι λοιπόν να τηρούνται γιατί μετά σε αυτές τις εταιρείες τροφίμων έχει το ΕΦΕΛ και ελέγχει ανάμεσα στα υπόλοιπα και αυτό το φάκελο. Αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει βεβαίως τον αριθμό αβίας που έχει πάρει η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που είναι αφεντομόσιο. Ένα πράγμα με την κάτωψη του χώρου που έχουν τοποθετηθεί οι παγίδες ή δρομοτικοί σταθμοί και αντίστοιχα οι κωδικοί, τα κωδικά νούμερά τους. Μια λίστα με το τι είδους λοιπόν σταθμό ή παγίδα έχουμε, τι βρήκαμε κάθε φορά που έγινε η επίσκεψη, βεβαίωση, τα είπαμε προηγουμένως, αλλά και οπωσδήποτε λοιπόν να συνδέεται ο φάκελος με τα MSDS, με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τις εγκρίσεις του κάθε σκευάσματος που εμείς χρησιμοποιούμε. Τώρα, ένα ερώτημα που έχει τεθεί στο ΙΠΑΤ και σε εμάς είναι εάν μπορεί ως έδρα μιας εταιρείας καταπολέμησης των τραφικών να λειτουργεί στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει στην νομοθεσία. Η οικία δεν αναφέρει τίποτα για τις προϋποθέσεις του χώρου του επαγγελματικού. Αυτό όμως πρέπει να πούμε λοιπόν όμως εδώ πέρα εμείς είναι ότι πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για την ασφάλεια των όρων μας που υποθέτει τη φύλαξη, αποθήκευση και χρήση των διωκτών. Εκτός κι αν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας ή με περιορισμούς δηλαδή η πολυοδομία. Τελευταίο μέρος λοιπόν του εντύπου μας είναι ο έλεγχος της αποθήκης. Είναι το καρδιά του γραφείου επεντόμωσης, το οποίο πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις, να έχει κάποιες προδιαγραφές.
Σε αυτό λοιπόν την αποθήκη ελέγχουμε λοιπόν τα μέσα ατομικής προστασίας, ελέγχουμε το αποτύπωμα των βοηθειών και βεβαίως τα διορθώνουμε. Ποιες όμως είναι οι προδιαγραφές μιας αποθήκης διορθώνων? Να είναι αυτόνομος ο χώρος. Ελεγχόμενη η πρότασή του. Καλό αριθμό του. Να φέρει προληπτικές πινακίδες. Να μην προσταλεί την εύκολη πρόσβαση οποιοδήποτε δεν έχει εργασία σε αυτόν. Να υπάρχει μια πρόληψη να υπάρχει συγκεκριμένο χώρο, ένα κουτί για παράδειγμα, για τα λεγμένα και τα κατάλληλα. Να καθαρίζεται πλημελώς και βέβαια να έχει κάπως ένα σημείο όργανα εισήγησης, οικομέτρησης και σε μια μεριά τα μέσα ατομικής προστασίας. Μέσα ατομικής προστασίας, βασικά, πολύ σημαντικά, διάφορα. Γυαλιά, γάντια, μάσκες, φόρμες εργασίας διασπίσης, χίλια δυο, απαραίτητα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν κάποιες μάσκες για τα φίλτρα ελκυσκών ή για το ψυχαστικό νέφος, δεν είναι εγώ άνθρακα. Κάποιες άλλες λοιπόν που είναι για τους οργανικούς αφμούς των περισσότερων διορθών. Και εδώ ένα πίνακας μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε λοιπόν τα μέσα προστασίας, γάντια, μάσκες κτλ. Που είναι υποχρεωτικό καλό να χρησιμοποιεί ο εφαρμοστής ανάλογα την ενέργεια που κάνει. Με οθονία, χτίση την τσέπη κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις έχουμε τα γάντια και τη φόρμα να είναι λοιπόν απαραίτητα, ενώ από την επικινδυνότητα της εργασίας προστίθεται λοιπόν και άλλα. Το τύπο των βοηθειών, αντίδοτα και πρώτες βοήθειες. Αντίδοτα λοιπόν, πέρα από τη βιταμίνη K, που είναι σύνολο για το προβλητικό φάρμακα, τα υπόλοιπα θα βλέπουμε λοιπόν στις ετικέτες των διορθώνων και με βάση αυτά λοιπόν χρησιμοποιούμε. Και τώρα λοιπόν σε αυτά τα διορθώνα καταγράφουμε το όνομα του σκευάζοντος, τις δεστικές ουσίες, αν είναι εγκεκριμένα, αν είναι ποια ημερομηνία λήξη του, το ρόλο του άνθρωπος. Διορθώνα. Ο ορισμός τους είναι γνωστός, τον καθορίζει ο 528 του 12, χωρίζονται σε 22 λοιπόν, είναι 22 λοιπόν τύποι, σε 4 λοιπόν ομάδες, από τις οποίες ομάδες αυτές, δύο οι φορείς υπεύθυνοι για την αρμόδιες αρχές και τον έλεγχό τους, ο ΕΟΦ και το ΕΠΑΤ. Και συγκεκριμένα το τμήμα διορθώνων της διάκρισης της προστασίας και της παραγωγής. Από τους 22 λοιπόν τύπους, οι 13 ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΙΠΑΤ. Έχουμε συνδεθούν κυρίως ο τύπη 14 από τα διορθώνα, 18 και 19. Και για να κυκλοφορούν λοιπόν στην αγορά, για να τα αγοράσουμε, πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. Δεν εκκρίνονται οι δραστικές ουσίες, αλλά παρά μόνο τα κατεβάσματα. Στις εγκρίσεις κυκλοφορίας μπορούμε να βρούμε λοιπόν ανά πάσα στιγμή στο site του Υπουργείου. Παίρνουν λοιπόν πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες βλέπουμε εδώ, οι οποίες στο σύνολό τους υπάρχουν λοιπόν και στην ετικέτα, την οποία πρέπει να τηρούμε λοιπόν και να ακολουθούμε πιστά. Από αυτές τις πληροφορίες που αναφέρει λοιπόν η ετικέτα, εγώ προτίμησα αυτό σήμερα στα σύμβολα και στις ενδείξεις κινδύνου που φέρουν τα διορθώνα μας. Πολύ έφερτο. Προϊόν επικίνδυνο για την υγεία, δημιουργεί λοιπόν αλλεργίες, σημαντικές αντιδράσεις, από εκεί πνοία, προσέχουμε να το δευτερόλεπτο λοιπόν στο περιβάλλον. Σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, αυτό το σύμβολο. Μπορεί να ρίξει τη γονιμότητα, το έμβριο, προκαλεί άσθμα, βλάβες σε διάφορα λοιπόν όργανα. Εξίσου σημαντικό λοιπόν, αυτό το σύμβολο που παραπέμπει λοιπόν σε διορθώνα, κυρίως τα περιθωριοειδή φέρουν αυτό το σύμβολο, επικίνδυνα λοιπόν στο περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους συντρόφους οργανισμούς. Άρα λοιπόν, μαζεύουμε λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή τυχόν χυμένες ποσότητες με αυτά τα φαρμακά, αυτά τα διορθώνα. Θα κάνω μια ερώτηση. Αυτές οι σημάδες αφορούν την αραιωμένη μορφή, σκευάζοντας ή αναραίωτο όπως είναι. Αυτό είναι σημάδες που φέρουν τα σκεπάσματα και αφορούν το προϊόν, το ψεκάσιμο υλικό, αλλά πολύ περισσότερο λοιπόν το σκεύασμα που είναι 10, 100, 30 φορές, 1000 φορές περισσότερο πιο πυκνό.
δηλαδή όταν αναρρεωθεί και εφαρμοστεί. Μα και αυτά με αναρρεωμένα μιλάμε. Αναρρεωμένα μιλάμε. Αναρρεωμένα και πολύ πολύ περισσότερο για τα συχνά. Γιατί το να... όλα αυτά λοιπόν έχουν επικοινωνία στον χρήστη. Ο χρήστης λοιπόν δεν έχετε μόνο λοιπόν συμπαθή με το φάρμακο όταν το παρασκευάζει, που εκεί είναι ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό φοράει τη μάσκα ή την προστατευτική στολή όταν ψεκάζει. Δεν ψεκάζει πυκνό, ψεκάζει σκεύασμα. Απλά στο σκεύασμα είναι ακόμα πιο πολύ επικίνδυνο. Και ακόμα ένα. Και αυτό το έχουμε πει. Και αυτό εδώ που είναι διαφορετικό. Τώρα που λέει λοιπόν μέταλλα, άρα λοιπόν και ψυχαστικά μέσα. Προκαλεί λοιπόν διαφορετικά γάματα, οθωτικές βλάβες και άλλα. Οδηγεί στην ενορφή και ασφαλή απόσταση των δύο κόρων σκευασμάτων. Δεν υπάρχουν λοιπόν επίσης κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Ό,τι λοιπόν αναφέρεται στη συσκευασία και τα λοιπόν των δύο κόρων. Τριπλό ξέπλυμα και μεταφορά λοιπόν του διαλύματος στο ψυχαστικό υγρό. Τρίπλυμα για να μην μπορέσουν μετά να παραξομιστούν οι συσκευασίες. Και συλλογή του σε συγκέντρωση τη νέα συλλογή, όταν υπάρχουν, τι καλύτερο λοιπόν να ανακύκλωση. Μια και η ποσότητα του φαρμάκου που έχει μείνει μέσα, μετά το τριπλό ξύπνημα είναι πάρα πολύ λίγη. Το οποίο δεν είναι τόσο πολύ επικίνδυνο όσο ένα σκευό, το οποίο είναι μια συσκευασία που δεν έχει υποξεπληθεί. Σημεία πώληση. Εδώ πολλές φορές γίνονται προβλήματα και είναι με αυτούς που τα αγοράζουν. Μπορεί να είναι καταστήματα τροφίμων ή φαρμακοί και συναντά με τα βιοφθόνα σε συγκεκριμένους χώρους, ράφια μακριά από καθητικά τρόφιμα ή φάρμακα. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, βεβαίως. Αλλά η τρίτη κατηγορία είναι καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, αλλά πώληση φαρμάκων.